και άλλα 6-7 κράτη της ΕΟΚ ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη. Οπότε θα πούν, δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι. Όλοι όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του Λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο. Θα βγάλει η ελληνική κυβέρνηση απόφαση να μην στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρει μέρος. Γιατί όποιος πάρει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, τον ευρωπαϊκό, χάθηκε. Οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν, εξηγούσε σε άλλον προσκυνητή. Αλλά η Ελλάδα δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν θα περάσει πολύ καιρό μετά την επίθεση των Τούρκων στη χώρα μας και τότε οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τους Τούρκους και θα τους διαλύσουν. Όπως ένα φύλλο χαρτί που το χτυπάς και διαλύεται, έτσι και οι Τούρκοι θα διαλυθούν. Το 1/3 από αυτούς θα σκοτωθεί. Το 1/3 θα εκχριστιανιστούν. Και το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μιλιά. Η χρησιμοποίηση των νερών του Εφράτη για αρδευτικά έργα από τους Τούρκους θα είναι μια προειδοποίηση ότι άρχισε η προετοιμασία του μεγάλου πολέμου που θα ακολουθήσει. Μετά τη διάλυση της Τουρκίας, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον Περσικό κόλπο και θα σταματήσουν τα στρατεύματά της έξω από την Ιερουσαλήμ. Τότε οι δυτικές δυνάμεις θα δώσουν προθεσμία στους Ρώσους για να αποσύρουν από τα μέρη αυτά τα στρατεύματά τους. Τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να γίνουν τα λάχανα, δηλαδή 6 μήνες. Η Ρωσία όμως δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις της και τότε οι δυτικές δυνάμεις θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν στρατεύματα για να επιτεθούν στους Ρώσους. Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι παγκόσμιος και θα έχει ως συνέπεια να χάσουν οι Ρώσοι. Θα ακολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οι μεγαλοπόλεις θα γίνουν παραγκοπόλεις. Εμείς οι Έλληνες δεν θα συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο πόλεμο. Η διοίκηση της πόλης από εμάς θα είναι και στρατιωτική και πολιτική, έλεγε το 1991. Εσύ, είπε σε νεαρό φοιτητή του Πολυτεχνείου Ξάνθης, σαν πολιτικός μηχανικός θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της πόλης, γιατί η πόλη θα ανοικοδομηθεί από την αρχή. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Δεν ήθελα τίποτα άλλο. Να με κρατούσε ο Θεός ακόμα λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει. Η Τουρκία θα διαμελιστεί. Ο διαμελισμός αυτός σίγουρα μας ικανοποιεί και μας συμφέρει ως κράτος. Έτσι θα απελευθερωθούν τα χωριά μας, οι αλήτρωτες πατρίδες. Η Κωνσταντινούπολη θα ελευθερωθεί. Θα ξαναγίνει ελληνική. Θα ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφία.